Λοιπόν, θέλω. Θέλω να πάμε να κάνουμε το ερώτημα β από την άσκηση 4. Ναι, ωραία. Λοιπόν, για κάτσε εδώ πάνω. Εσύ αισθάνομαι ένα κλασματάκι. Ποιο κλάσμα είναι? ψι στο τετράγωνο μείον 5 ψι συν 4 Ναι. κάτω παρανομαστής ψι στο τετράγωνο μείον 6 ψι συν 8. Ο Θάνο, η πρώτη σου δουλειά είναι να παραγωγικοποιήσεις τον αριθμητή και τον παρανομαστή. Οκ. Ναι. Πάμε να παραγωγικοποιήσουμε αυτό. Εσύ, Θάνο, τώρα θα δεις μία-μία ποια τεχνική σε βολεύει, παίρνοντάς τις με τη σειρά. Δηλαδή, ο κοινός παράγοντας βοηθάει για το συγκεκριμένο ερώτημα. Έχουμε κάνει το κοινό. Όχι κύριε, δεν βοηθάει γιατί δεν έχουμε. Γιατί το 4 δεν έχει τίποτα κοινό με τα άλλα. Δεν έχουμε. Ωραία. Αν δεν είναι μέθοδος, τι είναι να πάμε να τσεκάρουμε. Μήπως είναι κάποια. Ταυτότητες. Ωραία. Τώρα αυτά τα πεντάλια και τα τρισάλια που βλέπουμε εφάνω, θυμίζει κάποια από τις ταυτότητες που έχουμε. Όχι. Όχι, έτσι. Παιδιά, Όχι. δεν έχουμε μάθει καμιά ταυτότητα με πεντάλια και τεσσάρια μέσα. Δεν ανάγεται, δεν θυμίζει κάποια ταυτότητα άμα το δοκιμάσει. Οπότε θέλω η τελευταία μας ελπίδα είναι να πάμε σε ποια τεχνική. Ομαδοποίηση. Ομαδοποίηση. Κοίτα, θέλω, για να γίνει ομαδοποίηση συνήθως πρέπει να σπάσω το μεσαίο, έτσι. Έτσι. Το πεντανάκι τώρα σε τι μπορώ να το σπάσω, σε τι είναι, σε τι άθροισμα. Σε τι άθροι... μπορώ να το σπάσω σε... Δεν μπορώ να βρω κάτι, κύριε. Κάτσε. Μία επιλογή να είναι να το κάνω 1 και 4. Σωστά. Άλλη επιλογή να είναι να το κάνω 2 και 3. Ναι, κύριε. Ωραία. Άμα δοκιμάσουμε το ένα, να δούμε αν θα ταιριάξει. Αν δεν ταιριάξει, θα δοκιμάσουμε το άλλο. Οπότε, το 5 ψ μπορείτε παιδιά να το σπάσετε σε τι, 2 ψ και πόσο. 3 ψη. Ωραία. Ετοιμάζω, παιδιά. Είμαι παιδί και παίζω. Θα μου πει κάποιο δασκάλο γιατί πήρε 2 και 3 και δεν πήρε 1 και 4. Πάμε να δοκιμάσουμε, παιδιά. Θα τα δοκιμάσουμε όλα να δούμε ποιο θα ταιριάξει. Το πλην διώχνει την παρένθεση, άρα τη αλλάζει τα πρόσημα που είναι μέσα τη. Οπότε θα για πάμε. Εάν πάρει σε αυτή την ομάδα, αυτά τα δύο έχουν κάτι το κοινό μέσα του. Για το ψι, γι' αυτό θα τα βάλουμε ψι επί 2 επί ψι. Κάτσε. Αν βγάλω το ψ, το ψ τετράγωνο μένει ένα ψ. Ναι. Μείον δύο. Ψι επί 2. Άλλα δύο. Μείον 2. Και εδώ Άρα, επί κάτι το κοινό αυτά εδώ πέρα. ναι, όχι, δεν έχουν κάτι κοινό. Οπότε θα το σπάσιμο που κάναμε σε 2 και 3 βοηθάει ή μας οδηγεί σε διέξοδο. Μας οδηγεί σε αδιέξοδο, γι' αυτό θα κάνουμε το 4, 2 συν 2. Κάτσε. Έχει πενταράκι. Αυτό που σπάμε είναι το μεσαίο. Άρα, αφού το 2 συν 3 δεν απέδωσε, πώς αλλιώς σκεφτόμαστε να σπάσουμε το 5 σε 2. Θα το κάνουμε 1 συν 4. Πολύ όμορφα. Βλέπετε, εναλλακτικές υπάρχουν. Αν δεν βοηθήσει μία, δοκιμάστε την άλλη. Για να πάμε. Άρα, 1 ψ και 4 ψ. Διώχνουμε και την παρένθεση να μην την έχουμε βάσιμο μπροστά μας. Άρα αλλάζουμε και τα πρόσημα. Και επαναλαμβάνουμε τη λογική. Εάν πάρεις θάνο αυτά τα δύο σαν ομάδα, ποιο είναι το κοινό στοιχείο που υπάρχει και στο ένα και στο άλλο. Το κοινό στοιχείο που υπάρχει είναι ότι έχουν και δύο ψι, οπότε θα βάλουμε ψι επί ψι μείον 1 Μπράβο. Και για και τα... στο άλλο θα βάλουμε επί ψι επί 4, ψι επί 4. Κάτσε, θα μου σκέφτομαι, παιδιά. Το κοινό στοιχείο δεν είναι το 4. Μείον 4. Ναι, είναι. 4 εδώ.
Αν το βγάλεις πάνω, από εδώ τι περισσεύει, αν το βγάλεις το 4. Ένα τέσσερα ψι. Ένα ψι. Πες να το βγάλεις, άρα μένει ένα ψι. Βάζουμε αυτό. Και Τέλεια. ένα ψι. Και ένα τέσσερα. Συν τέσσερα. Μέσα. Όχι. Ωραία, κύριε. Αφού βγάλαμε τα τέσσερα, μένει ένα ψι και ένα ένα, γιατί μπροστά από όλους τους αριθμούς υπάρχει ένα ένα. Παιδιά, απλή σκέψη. Και μάλιστα πλην ένα, γιατί άμα κάνει την επαλήθευση, πλην επί πλην, σου κάνει το συν. Άρα πρέπει να μπει παιδιά πλην εδώ κάτω για να λειτουργήσει σωστά η επαλήθευση και να βγάλουμε τα ίδια. Οπότε, παιδιά, παρατηρώ ότι αυτό ο πολλαπλασιασμό και αυτό πλέον έχουν όντω κάτι το κοινό. Το ψ μείον 1. Ο στόχο, παιδιά, τη ομαδοποίηση είναι αυτό. Οι πολλαπλασιασμοί να αποκτήσουν κοινό κομμάτι. Πράγματι, εδώ το κοινό κομμάτι είναι το ψ μείον 1 και από εδώ και από εκεί. Εντάξει. Οπότε, αν το απομονώσει, φθάνω, τι θα περισσέψει και από τον ένα και από τον άλλο πολλαπλασιασμό. Αν το απομονώσω, θα μείνει ψι μείον 4. Πολύ ωραία. Να το. Αυτά. Τελείωσε. Αυτή και τέλος. Τώρα, παιδιά, εσείς μόνοι σας μπορείτε τώρα να πάτε να κάνετε στο χαρτί και θα σας δώσω, παιδιά, και 2 λεπτάκια για να το κάνετε αυτό, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να το σχολιάσουμε, έτσι. Για βρείτε λίγο. Το 6ψ μπορεί να σπάσει με πολλούς τρόπους. 3 και 3, 5 και 1, 2 και 2, με συγχωρείτε, 2 και 4, μην ξεχάσουμε και τα μαθηματικά. Μπορεί να σπάσει, παιδιά, με πολλούς τρόπους. Αν δοκιμάσετε όμως, θα δείτε, παιδιά, ότι ένας τρόπος είναι βολικός. Έτσι. Βολικός τρόπος ποιο είναι. Το 4 και το 2. Αν αυτό το σπάσετε σε 4 και 2, δηλαδή 4ψ και 2ψ, αλλά με το πλην μπροστά βγαίνονται πλην και αυτά, από αυτά τα 2 θα βγάλετε το ψ. Άρα το ψ και μέσα θα μείνει ψ με το 4. Από τα άλλα 2, που αυτό είναι 2ψ και αυτό είναι 8, δηλαδή 2 επί 4, βλέπετε ότι και στα δύο κομμάτια υπάρχει το διαράκι. Άρα, αν το πλην 2 βγει απ' έξω, από εδώ θα μείνει το ψ και από εδώ θα μείνει το 4 με πρόσημο πλην. Θα μου πει κάποιος, ρε δάσκαλε, γιατί πλην και όχι συν. Μα γιατί, παιδιά, άμα βάλει συν και κάνεις την επιμεριστική ιδιότητα, με το πολλαπλασιασμό θα σου βγει μείον 2ψ μείον 8. Μείον 8. Ο άνθρωπος όμως σου λέει συν 8. Άρα έχεις κάνει λάθος. Άρα δεν πρέπει να βάλεις εδώ το πρόσημο που έβαλες. Δεν πρέπει. Παίζω και με την επαλήθευση να ξέρω ότι τα έχω κάνει όλα καλά. Άρα πρέπει να βάλεις εδώ πλην. Για κάνε τώρα την επαλήθευση. Πλην 2 επί ψ κάνει μείον 2ψ. Πλην 2 επί πλην 4, πλην επί πλην κάνει συν 8. Άρα συμφωνούμε με αυτά που έχει γράψει ο άνθρωπος. Οκ. Okay. Άρα, παιδιά, οι πολλαπλασιασμοί τώρα έχουν αποκτήσει το κοινό κομμάτι που λέγεται ψ μείον 4, που αν το βγάλουμε απ' έξω, από εδώ θα μείνει το σκέτο ψ πλην το σκέτο 2. Αφού πέτυχε και παιδιά η παραγωγικοποίηση, άρα ο αριθμητής είναι ψ μείον 1 επί ψ μείον 4, ο παρανομαστής είναι ψ μείον 4 επί ψ μείον 2. Με την απλοποίηση, αυτά που είναι ίδια και πάνω και κάτω απλοποιούνται, φεύγουν. Τελικά μένει το αποτέλεσμα ψ μείον 1 προς ψ μείον 2. Αυτή είναι η απάντηση που ήθελε η άσκησή μας.